Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Σήμερα θα πάμε εντελώς διαφορετικά σε ένα άλλο μήκος κύματος. Είναι Τετάρτη πρωί και την εκπομπή θα τη μονοπολίσει μία και μόνο συζήτηση με τον καλό φίλο της εκπομπής και της συχνότητας, τον πρέσβη επιτιμή, τον κύριο Γιώργο Αϊφαντή. Μην ξεχνάτε ότι ουσιαστικά είμαστε στο μεσοβδόμαδο. Μας απομένει Πέμπτη, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Ψηφίζουμε βεβαίως. Πολλά πράγματα συμβαίνουν στη γειτονιά μας σε μεγαλύτερο κάδρο. Παρ' όλα αυτά φτάνουμε στις κάλπες, έχω την εντύπωση, θα μας πει και ο κύριος πρέσβης, μάλλον όχι με αποσαφηνισμένα μερικά βασικά ζητήματα της λεγόμενης εξωτερικής πολιτικής και επί των εθνικών θεμάτων. Κύριε πρέσβη, καλημέρα από το Ηράκλειο. Καλή σας μέρα, καλημέρα στους ακροατές σας. Να το πάω λίγο διαφορετικά, να επιχειρήσω να σας ευνηδιάσω, αν και είστε πάντα έτοιμο πόλεμος. Τις τελευταίες ημέρες υπάρχει μια ανακοίνωση διαστόματος του ίδιου του Ισραηλινού Προέδρου, του κυρίου Νετανιάχου, ο οποίος προαναγγείλει τη συμφωνία κατασκευής αγωγού προς την Κυπριακή Δημοκρατία και μετατροπή του φυσικού αερίου σε LNG στην Κύπρο και μεταφορά του στην Ευρώπη. Επειδή έχω μια αίσθηση ότι κάπου εδώ ίσως, εσείς θα μας πείτε αν είναι έτσι, μπαίνει και τα φόπλακα από τον εμπνευστή του EastMed, αναρωτιέμαι αν αυτό είναι τυχαίο, γιατί δεν κάνει ένα σταθμό LNG στο Ισραήλ ή παράκτεια του Ισραήλ και τον πάει στην Κύπρο. Μήπως έχει κατά νου ένα μελλοντικότερο αγωγό που θα περνάει και από την Τουρκία όταν διευθετηθούν τα αμφισβητούμενα, όπως λέει η Τουρκία, της ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Και το λέω γιατί δύο μέρες πριν ο Κύπριος Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Χριστοδουλίδης, επισκεφτεί το Ισραήλ, είχαμε μια επίσκεψη αστραπή στο Ισραήλ του κυρίου Άμος Χοκστάιν. Κύριε Σαχίνη, όντως είναι πολύ ενδιαφέρουσα η ερώτηση. Ας επιχειρήσουμε πρώτα απ' όλα να δούμε γιατί το κάνει αυτό ο πρόεδρος Νετανιάχου. Προφανώς γιατί βλέπει ότι η υπόθεση του EastMed δεν τραβάει. Δεν τραβάει διότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σταθερά απέναντι, δεν διευκολύνει τους ενεργειακούς τους σχεδιασμούς και από την άλλη πλευρά δεν βλέπει ούτε την ελληνική κυβέρνηση που θα έπρεπε να είναι η πιο επιγόμενη να κουνάει τα χέρια της. Βλέποντας λοιπόν αυτό, καταφεύγει σε αυτή την πρόταση η οποία αφήνει ανοιχτά όλα τα ενδεχόμενα. Δεν αποκλείει στην ουσία να φτιαχθεί αργότερα και αγωγός, είτε προς Τουρκία είτε προς Ελλάδα, αλλά κάνει την Κύπρο, αυτό είναι το μεγάλο, νομίζω, το πιο ενδιαφέρον, κάνει την Κύπρο ένα ενεργειακό κέντρο. Γιατί δεν το κάνει αυτό το πράγμα στο εδαφός του Ισραήλ? Θα πρέπει εδώ να θυμίσω στους ακροατές σας ότι όλο το έδαφος του Ισραήλ είναι στο βεληνικές των πυράβλων και της Χαμάς, αλλά κυρίως της Χεζμπολά. Δεν έχει το απαιτούμενο στρατηγικό βάθος το Ισραήλ. Αυτοί οι πρωτόγονοι πύραυλοι που πέφτουν περίπου στα Κουτουρού, όσο πιο στα Κουτουρού τόσο πιο καταστροφική και πιο τρομοκρατική, γεννούν τρόμο. Δεν έχει νόημα να πας να κρυφτείς μακριά από στρατηγική εγκατάσταση αφού πέφτεις στα Κουτουρού. Δεν επιτρέπουν να φτιαχθεί με ασφάλεια μια μεγάλη μονάδα η οποία θα εφοδιάζει όχι μόνο την Ευρώπη αλλά τον κόσμο όλο. Η Κύπρος προσφέρεται. Όποια λύση και αν πάρει το Κυπριακό, θεωρεί το Ισραήλ ότι η Κύπρος είναι ασφαλέστερη. Εκεί μπορεί να προσεγγίζουν τα πλοία τα οποία θα μεταφέρουν και στην Ευρώπη αλλά και όπου αλλού, με κόστος πολύ φθηνότερο από ότι το αμερικανικό LNG. Σωστό. Άρα λέτε ότι αυτό είναι το κύριο μέλημα του Ισραήλ. Παρ' όλα αυτά, επειδή οι μεγάλοι παίκτες, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Γερμανία, οι Ηνωμένο Βασίλειο, μας έχουν πει με έναν τρόπο ότι μετά τις ελληνικές και τουρκικές εκλογές, για το οποίο θα συζητήσουμε μετά, πρέπει να υπάρξει μια επανέναρξη της χιλιοπεγμένης κασέτας του διαλόγου. Αναρωτιέμαι, μήπως από τη δική τους πλευρά ο αμφισβητούμενος τεχνοοικονομικά EastMed, κατά παλιότερη δήλωση των Αμερικανών, είναι τελικά το κατεξοχήν εργαλείο που χρησιμοποιείται για να γίνει μοιρασιά της ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο, κατά πόσο βολεύει, άρα και με όρους άγκυρας?
ο East Med, όπως και κάθε αγωγός, και δεν έχουμε παρά να δούμε τους αγωγούς στο βορρά της Ευρώπης, είναι δεσμευτικός. Ξεκινάει από κάπου και καταλήγει κάπου. Και ο αγωγός, έτσι όπως τον σχεδίασαν και τον φαντάστηκαν αυτοί που τον πρότειναν, προϋποθέτει την άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Mm-hmm. Το Ισραήλ τα έχει ασκήσει, η Κυπριακή Δημοκρατία τα έχει ασκήσει. Αφισβητούνται βέβαια από την Κύπρο, αλλά δεν αφισβητούνται από την αγορά, δεν αφισβητούνται από τους Ισραηλινούς. Η Ελλάδα δεν τα έχει ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα. Η Τουρκία, μολονότι δεν έχει ούτε δικαιώματα, ούτε κυριαρχικά πολύ περισσότερο, επιδιώκει να τα ασκήσει. Εμείς λοιπόν δίνουμε την ιδέα στον κύριο Άμος Οχστάιν να λειτουργήσει, να επιχειρήσει να εκμεταλλευτεί την Ανατολική Μεσόγειο ως χώρο και όχι ως έναν ενιαίο χώρο εκμετάλλευσης και όχι ως ένα άθροισμα περιοχών όπου έχουν προσδιοριστεί και υπάγονται σε κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών. Ένα κοινό τεπόζιτο, από το οποίο θα αντλούν οι αμερικανικές πολυεθνικές και θα δίνουν μερίσματα στους Τουρκοκύπριους, στους Ελληνοκύπριους, απευθείας, στην Τουρκία και στην Ελλάδα. Αυτός είναι ο σχεδιασμός Hochstein. Αυτό βέβαια δεν έχει ερωτηθεί ο ξενοδόχος. Εν προκειμένου δεν είναι ο ξενοδόχος η Ελλάδα, είναι η Τουρκία. Διότι αυτή επιχειρεί να κατοχυρώσει κυριαρχικά δικαιώματα. Και για να το κάνει αυτό ζητάει και κυριαρχία πάνω σε νησιά. Συνεπώς και την κατάργηση της κυριαρχίας του Καστελορίζου. Αυτό λοιπόν το πράγμα δεν έχει ρυθμιστεί. Εμφανίζεται η εναλλακτική και είναι μια εκκρεμότητα. Παρά τα αυτά εμφανίζουν αυτή τη ρύθμιση εναλλακτικά σε μια προσπάθεια, επειδή η Τουρκία δεν είναι άτρωτη, έχει το μεγάλο πρόβλημα της αποκατάστασης των κολοσσίων ζημιών που έπαθε στον σεισμό και για την αποκατάσταση αυτή χρειάζεται ευρωπαϊκά κεφάλαια. Συνεπώς προσπαθούν να προσφέρουν αυτά τα κεφάλαια με κάποιους άλλους όρους εποφελέστατους για τους Αμερικανούς. Μένει να δούμε τι θα κάνει η Τουρκία. Για μας δεν δείχνει θέμα. Ό,τι πούν οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφωνούμε. Άρα έτσι εξηγείται γιατί στην ουσία είμαστε ίσως η μόνη χώρα που δεν τακτοποιεί πρωτίστως τα του οίκου της όσον αφορά την ΑΟΖ υφαλοκρηπίδα, ξεκινώντας από αυτό που και εσείς μας έχετε πει και που έχει πει και ο κύριος Καριώτης, να θυμίσω, και ο κύριος Ζήνωνος, ευθείες γραμμές βάσης, κλείσιμο κόλπων, επέκταση χωρικών υδάτων, να δώσεις το πώς σκέφτεσαι εσύ την ΑΟΖ υφαλοκρηπίδα, να την οριοθετήσεις με την Κύπρο, να προχωρήσεις με την Αίγυπτο, τα βάζω όλα μαζί για να απαντήσεις συνολικά. Διότι δίνεται μια εικόνα, κύριε Ήφαντη, ότι τελικά θα σταματάμε. Το λέω σχηματικά, δεν λέω ότι συμβαίνει, αλλά μέχρι στιγμής αυτή η εικόνα δίνεται. Μέχρι τον 28ο μεσημβρινό, ενώ δεν είναι εκεί το όριό μας, δυνητικά, εκεί θα πάει η Τουρκία και από τον 28ο μέχρι τον 25ο θα είναι τα αφισβητούμενα. Από τον ανατολικά του 28ου, ο χάρτης Biden, αυτή η πρόταση του κυρίου Άμος Χοκστάιν κατοχυρώνει όλες τον υποθαλάσσιο πλούτο υπέρ της Τουρκίας. Θα πρέπει να γίνει σαφές το εξής. Δεν υπάρχει μεγαλύτερος εχθρός των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Ελλάδας από το ίδιο της το πολιτικό σύστημα. Δεν θέλει το πολιτικό σύστημα την άσκηση αυτών των κυριαρχικών δικαιωμάτων. Διότι αν ασκηθούν θα δημιουργήσουν προϋποθέσεις ανατροπής του. Έσοδα, πρωτογενή, τα οποία δεν θα υπάρχει το θέμα θα τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα, από πού να πάρουμε, από πού να φτιάξουμε κτλ. Και ταυτόχρονα οι εγχώριες ελίτ, οι εγχώριοι οικονομικοί κόλοσσοι θα υποβιβαστούν στη δεύτερη εθνική από διεθνείς κολοσσούς οι οποίοι θα έρθουν και θα κάνουν επενδύσεις αδιανόητες για τα ελληνικά δεδομένα στην ελληνική αποκλειστική οικονομική ζώνη και θα μας πληρώνουν royalties για αυτά. Συνεπώς, αυτήν την δυνατότητα, η οποία ενέχει το σπέρμα της πολιτικής ανατροπής, είναι φυσιολογικό να μην την θέλει το ελληνικό πολιτικό σύστημα. Και επισημαίνω στους ακροατές σας ότι το πιο ασθενές κομμάτι του ελληνικού πολιτικού συστήματος, δηλαδή το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, το οποίο δεν καταφέρνει να κάνει την ανατροπή, έχει ήδη αρχίσει. Το έκανε και παλαιότερα, αλλά τώρα
βλέποντας ότι δεν πρόκειται να γίνει κυβέρνηση, έχει ήδη αρχίσει να εκπεί τα ημάτια της χώρας. Το τμήμα Φυλή, η οποία ασχολείται με το περιβάλλον, πέρασε στο πρόγραμμα, διερωτώ με ποια ταπεινότατα ελαττήρια, ποια ήταν τα 30 αργύρια, την πρόβλεψη ότι δεν θα ανανεωθούν οι άδειες ερευνών, δεν μιλάμε για άδειες εκμετάλλευσης, και δεν θα δοθούν νέες. Αυτό το πράγμα λέει δηλαδή το κόμμα αυτό, οι Αμερικάνοι έχουν έναν όρο που είναι ο όρος disservice. Mm-hmm. Έτσι, είναι dis, που είναι μη υπηρεσία, κακή υπηρεσία στο εθνικό συμφέρον. Η ελληνική λέξη έχει έναν όρο διπλωματικότατο που λέγεται μειοδοσία. Αυτό είναι καραμπινάτη μειοδοσία και δεν το χρησιμοποιεί ούτε καν ο πολιτικός αντίπαλος. Που σημαίνει? Που σημαίνει ότι όλοι είναι συνεννοημένοι, δεν πρόκειται τώρα να προχωρήσουμε σε μονομερή εκμετάλλευση. Ο κύριος Βαρουφάκης, ο οποίος λέει τα πράγματα με το όνομά τους, ο άνθρωπος θα κάνει τηλέφωνα το βράδυ του, όποιο βράδυ τυχόν έρθουν οι τουρκικοί κομμάντος, και θα ακούει με προσοχή τι θα του λένε οι στρατιωτικοί. Πάλι καλά που δεν θα ακούει Βάγνερ εκείνο το βράδυ, θα ακούει τους στρατιωτικούς. Ο άνθρωπος αυτός βγήκε και είπε ότι οι εκμεταλλεύσεις δημιουργούν γεωπολιτικές εντάσεις και ξεπερασμένα πράγματα. Τι είναι αυτά τώρα, μέχρι να τα εξορίξουμε θα έχουμε περάσει σε άλλα, σε υδρογόνα και σε διάφορα τέτοια. Εγώ βλέπω αυτή τη στιγμή το 2023 ότι η Γερμανία ζεσταίνει τον κόσμο της, παράγει ρεύμα, παράγει ενέργεια με το γερμανικό κάρβουνο. Η Φιλανδία επίσης. Με πολωνικό κάρβουνο η Φιλανδία. Έχουν φροντίσει να πάρουν και τις εξαιρέσεις τους για το λιγνίδι, οι Γερμανοί. Κάνουν μια χαρά τη δουλειά τους. Εμείς που έχουμε άφθονο λιγνίδι, που έχουμε άφθονους υδρογονάνθρακες, ακόμη κι αν όλοι οι άλλοι γύριζαν στη λύση του υδρογόνου, δεν ξέρω κι εγώ ποιου του άλλου καυσίμου, θα έπρεπε πρώτα να εξαντλήσουμε προς όφελος του εθνικού συμφέροντος το πολύ φθηνό καύσιμο που υπάρχει στη χώρα. Όχι, κάνουμε εισαγωγές πανάκριβες από την Αμερική. Αυτή είναι η αντίληψη περί εθνικού συμφέροντος. Και μετά, αν αναρωτιούνται οι Έλληνες γιατί υπάρχει ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ, γιατί οι μισθοί τους είναι άθλοι κτλ., η απάντηση είναι απλή. Είναι άθλοι για τον ίδιο λόγο που είναι άθλοι και οι μισθοί στο Πουέρτο Ρίκο. Γιατί δεν έχει εθνική αυτοτέλεια. Άρα, για να κλείσω αυτό το κεφάλαιο, λέτε ότι στην ουσία το ελληνικό πολιτικό σύστημα, το κυρίαρχο, περίπου είναι συνεννοημένο με έναν τρόπο. Και αν όχι ευθέως, εμέσως πλην σαφώς. Γράφει κάπου ο Φωτάκος, αυτός ο αγωνιστής 21 που έχει βιογραφήσει και τον Κολοκοτρώνη, ότι η πείνα και η παροιμιώδης πείνα και παινία των Μανιατών οφειλόταν στους Μπέιδες. Οι Μπέιδες στη Μάνη δεν ήταν Τουρκοί. Ήταν γηγενές πολιτικό σύστημα. Λοιπόν, να σοβαρευτούμε. Εάν έχουμε οικονομικά προβλήματα, έχουμε εμείς και δεν έχει Νορβηγία. Έχουμε εμείς και δεν έχει Φιλανδία. 5 εκατομμύρια δίπλα στους Ρώσους. Είναι γιατί οι λαοί αυτοί έχουν προασπίσει το εθνικό τους συμφέρον ή ό,τι αντιλαμβάνονται το εθνικό τους συμφέρον. Σωστά. Εμείς έχουμε επιλέξει να προασπίζουμε το εθνικό συμφέρον άλλων, των Αμερικανών εν προκειμένου. Να κλείσω αυτό το κεφάλαιο με ένα υποερώτημα. Αυτό το διάστημα οι πληροφορίες λένε ότι η σπαρασόμενη Λιβύη έχει εκχωρήσει δικαιώματα ερευνών και γεωτρήσεων στην Ιταλική Έννη. Ακρίβως. Νότιο-δυτικά της Κρήτης και μάλιστα με συντεταγμένες που δεν λαμβάνουν καθόλου υπόψη τους την όποια επίρρεια της Γάβδου. Σας λέει, δεν ακούγεται αυτό, αλλά αν δει κανείς το συμφωνητικό και τις συντεταγμένες είναι πολύ συγκεκριμένες. Σας λέει κάτι αυτό? Αυτό εμένα μου λέει ότι από τη στιγμή που η Ελλάδα δηλώνει ότι δεν την ενδιαφέρουν αυτά τα κοιτάσματα, οι Ιταλοί δεν έχουν καμία δυσκολία μέσω Λιβύης να κάνουν μια λαθροχειρία. Δεν είναι θέμα Ιταλών, δεν είναι θέμα ότι είναι κακοί άνθρωποι οι Ιταλοί. Και οι Αργεντινοί να ήταν στη θέση τους, δεν ξέρω εγώ, και οποιοδήποτε, και οι Ισλανδοί να ήταν στη θέση τους, το ίδιο θα έκαναν.
αφού εμείς δεν τα θέλουμε. Η ΕΝΗ είναι μια εταιρεία η οποία από αυτό βγάζει τα κέρδη της, από την εκμετάλλευση υδρογόνων ανθράκων. Συνεπώς, όταν έχει ένα κράτος, τη Λιβύη, με τα προβλήματα που έχει η Λιβύη, η νομιμότητα της κρατικής εξουσίας, η οποία φτιάχνει μια σύμβαση και της δίνει δικαιώματα έρευνας, μόνο αν εμείς αντιδρούσαμε. Δεν αντιδρούμε όμως. Δεν αντιδρούμε. Το γιατί δεν αντιδρούμε είναι ότι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια. Γιατί δεν αντιδρούμε, μα διότι εδώ πέρα βγαίνουν και λέμε ότι δεν τα θέλουμε. Βγαίνουμε και λέμε ότι δεν τα θέλουμε. Ναι, αλλά... Ο κύριος δεν διαρκώς επαναλαμβάνει ως μειόφιλε ότι δεν είναι αφελής, δεν είναι αφελής. Προφανώς νομίζω ότι τον παίρνουν για αφελή οι άλλοι. Αλλά θεωρεί όλους εμάς τους υπολείπους αφελείς. Βέβαια, ανάπτυξη των εκλογών συζητάμε αν περί Γεωργούλη, περί όλα αυτά τα θέματα που μας έχουν απασχολήσει κατά κόρον, αλλά δεν συζητάμε αυτό. Αν δηλαδή εμείς ετοιμαζόμαστε να πάρουμε ιταλικές φρεγάτες, έτσι, κορβέτες, συγγνώμη, ιταλικές κορβέτες. Κορβέτες, ναι, σωστά, έχετε δίκιο. Αν εμείς δηλαδή δεν είπαμε στην ΕΝΗ δύο φωνήεντα. Και γιατί τουλάχιστον κανένας από τους έγκυρους συναδέλφους σας, στους έγκυρους σταθμούς, δεν τα γύρει αυτά τα θέματα. Να σας ρωτήσω όμως κάτι. Ο κύριος Δένδια στη στιγμή που δηλώνει καμία έρευνα στο Αιγαίο, αυτό έχει πει και το έχει επαναλάβει, την ίδια στιγμή, για λόγους ότι δεν θα κάνουμε εμείς τον τουρισμό μας βορρά σε κινδύνους ατυχημάτων από πλωτές εξέδρες, την ίδια ώρα το Ιόνιο δεν είναι τουριστικό εκεί, γιατί είναι και ιδιαίτερη πατρίδα του. Θέλω να πω, αυτά τα δύο μέτρα και δύο σταθμά κάπως μπερδεύουν. Τα προσχήματα είναι φυλασική στηριολεκτικά. Δεν μπορούν να κρύψουν. Οι άνθρωποι έχουν αποδεχθεί ως εθνικό συμφέρον των συμφέρων άλλων. Γι' αυτό συμπεριφέρονται κατά τον τρόπο που συμπεριφέρονται. Δεν το θεωρούν επιζήμιο για τη χώρα. Θεωρούν ότι η χώρα μόνο υπηρετώντας συμφέροντα άλλων μπορεί να υπάρχει. Αυτή είναι μια αντίληψη με την οποία εγώ ως κρατικός λειτουργός που υπήρξε τόσα χρόνια διαφωνώ. Διαφωνούσα πριν πω στο διπλωματικό σώμα, διαφωνούσα από τα 16 μου πάρσα να καταλαβαίνω τι συμβαίνει γύρω μου μέσα στη Χούντα. Εξακολουθώ να διαφωνώ και τώρα. Είναι αυτό ότι έχω μείνει δογματικός, δεν εξελίσσομαι, ενώ οι άλλοι είναι πολιτισμένοι άνθρωποι, εξελίσσονται, δέχονται. Δεν καταλαβαίνω τώρα τι συζητάμε. Αυτά τα πράγματα έχουν όνομα. Δεν έχει όμως νόημα εγώ να λέω, να απονέμω χαρακτηρισμούς για να εκτονωνόμαστε μέσω του ραδιοφώνου. Σωστό. Εκλογές έρχονται. Θα πρέπει αυτός ο άνθρωπος, ο οποίος έχει ένα ρεκόρ αποτυχιών, το τουρκολιβικό σύμφωνο καλά κρατεί, το οποίο δήλωνε σε όλους τους τόνους ότι θα κυρώσει. Έκανε μια κολοβή, οριοθέτηση με την Αίγυπτο, λες και δεν υπάρχει τρόπος να πιεστεί η Αίγυπτος να πάει και ανατολικότερα. Η Αίγυπτος βλέπει ότι εμείς δεν έχουμε πρώτα απ' όλα διάθεση. Γιατί λοιπόν αυτή θα πρέπει να έρθει να είναι ελληνικότερη των Ελλήνων? Δεν θέλει να χαλάσει σχέση με την Τουρκία. Υπήρχαν τρόποι, φυσικά υπάρχουν τρόποι. Η Αίγυπτος έχει καλύτερο σύμμαχο μέσα στην Ελλάδα σε μια σειρά ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, εξωτερικού εμπορίου κτλ. Την Ελλάδα. Θα μπορούσαμε λοιπόν, ασκώντας στοιχειώδη διπλωματία, να έχουμε πετύχει. Στην Αλβανία δώσαν τα πάντα. Την κάνανε υποψήφια προς ένταξη. Πια την Κολομβία της Ευρώπης. Την κάνανε υποψήφια προς ένταξη. Φέρανε εδώ τον κύριο Ράμα, κάνανε για τις μουτζούρες του εκθέσεις. Τον φωνάξαν στο συνέδριο των Δελφών, όπου αποκαλούσαμε τον Κυριάκος και Έντι. Και έρχεται ο Ράμα και λέει ότι συλλαμβάνω και τον Πελέρη. Ποια μέσα έχει κρατήσει η Ελλάδα για να προστατεύει τους ομογενείς έξω? Βγαίνει ο Υπουργός Εξωτερικών και καταδικάζει. Σιγά. Δηλαδή, μετά από αυτό δεν θα μπορέσει να κοιμηθεί ο Ράμα. Και λέει ότι θα βάλουμε προσκόμματα στην ενταξιακή πορεία της Αλβανίας. Εδώ είναι μια μεγάλη τραγωδία. Πιστεύει κανείς πραγματικά
ότι η Αλβανία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρες κράτος μέλος. Πιστεύει δηλαδή κανείς ότι οι Αλβανοί πολιτικοί, αυτοί οι οποίοι αντλούν τα έσοδά τους από το εμπόριο ναρκωτικών, από το εμπόριο ανθρώπων, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να πάνε στη σύνταξη και να γίνει ένα κράτος δικαίου η Αλβανία, όπου ο αλβανικός λαός να είναι κυρίαρχος, να υπάρχει ισονομία, να υπάρχει σεβασμός στον νόμο? Πιστεύουν λοιπόν ότι οι Αλβανοί πολιτικοί εργάζονται για την καταστροφή τους? Δεν είναι προφανές ότι αν η Αλβανία γίνει Βέλγιο, ας πούμε, ή γίνει Λουξεμβούργο, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι κάνουν τώρα κουμάντο θα πρέπει να βρεθούν στη φυλακή? Κύριε Πρέσβη, εμείς αυτό το πράγμα πιστεύουμε ότι η Αλβανία θέλει να ενταχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Αλβανία ήθελε να γίνει υποψήφιο μέλος, να αρμέγει από τα κοινοτικά ταμεία και τα κονδύλια για την ένταξη, για τον εναρμονισμό της νομοθεσίας, της παραγωγής, ούτε ένα το άλλο. Ξέρετε πώς γίνονται αυτές οι εκταμιεύσεις? Οι μισές γυρίζουν κάτω από το τραπέζι στους ευρωπαλλήλους που τις εγκρίνουν. Λοιπόν, και στους ευρωβουλευτές μου τις εισηγούνται. Λοιπόν, και λέει τώρα ο κύριος Κεφαλογιάννης ότι ο κύριος Κεφαλογιάννης δεν θα ξαναπροεδρεύσει της Επιτροπής. Μπορεί να μας πει τι έχει εγκρίνει τόσο καιρό? Πού τα ενέκρινε? Γιατί δεν κράτησε κάτω? Στη διαπραγμάτευση, στην εξωτερική πολιτική, έχεις πρόσωπο όπως στα χαρτιά αν έχεις φίλο. Η Ελλάδα δεν μπλοφάρει. Είναι γνωστό ότι δεν έχει φίλο. Παίζει με ανοιχτά χαρτιά. Τα έχει δώσει όλα. Δεν μπορεί ούτε καν να μπλοφάρει. Και μέσα σε αυτό το κλίμα, τελειώνω με αυτό, βγαίνουν τα διάφορα φασιστοειδή και λένε να εισβάλλουμε στην Αλβανία και τα λοιπά. Λες και μας στένε οι απλοί άνθρωποι στην Αλβανία να ταλαιπωρούμε τους ανθρώπους στα σύνορα. Λες και μας στένε αυτοί και όχι η μαφία της Αλβανίας, τις οποίες τον προϊστάμενο είχαμε εδώ και τους κάναμε τιμές και μεγαλεία. Έπρεπε να κάνει έκθεση στο Ζάπιο ο Ράμα? 3-4 εβδομάδες πριν συμβεί ό,τι συνέβη με τον υποψήφιο δήμαρχο και δήμαρχο πια, έγκλειστο δήμαρχο Χιμάρας, διότι εξελέγει. Εξελέγει, ο άνθρωπος θα το κυρώσουν. Αν καταδικαστεί, θα κυρώσουν την εκλογή. Ναι, είναι προφανές. Το βλέπει από τον αλβανικό νόμο. Προφανές. Έχουμε την επίσκεψη του Έλληνα Πρωθυπουργού. Μάλιστα, ακυρώθηκε ένα τμήμα της επίσκεψης για λόγους καιρικούς. Εμφάνισε όμως μαζί με τον Έντι Ράμα σε μειονοτικές περιοχές. Αναρωτιέται κανείς, η ελληνική πολιτική ηγεσία τώρα έκατσε στη βάρδια του κ. Μητσοτάκη. Δεν θα έπρεπε ακριβώς για αυτή την παρουσία να δεσμεύει την αλβανική ηγεσία, διότι η μειονότητα, το ξέρετε καλύτερα εμού, είναι διεθνώς αναγνωρισμένη από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Δεν είναι μία μειονότητα επειδή τη λέμε εμείς μειονότητα. Δεν θα έπρεπε να υπάρχουν δεσμεύσεις? Φυσικά θα έπρεπε να υπάρχουν δεσμεύσεις της Αλβανίας. Η Αλβανία τις γράφει τις δεσμεύσεις στα παλαιότερα των υποδημάτων της. Δεν είναι κράτος δικαίου και δεν μπορούμε να περιμένουμε από ένα κράτος το οποίο αδικεί πρώτα απ' όλα τους ίδιους τους πολίτες, Έλληνες, Αλβανούς, καθολικούς, ορθόδοξους, αδικεί μαζικά, έτσι, να σέβεται το διεθνές δίκαιο. Αυτό που θα σεβότανε θα ήταν η ελληνική πολιτική ισχύς. Και στρατιωτική βέβαια. Όχι ότι χρειάζεται να έχουμε, να απειλήσουμε την Αλβανία με εισβολή. Αντίθετα, η Αλβανία απειλεί ότι σε ενδεχόμενο ελληνοτουρκικού πολέμου θα δραστηριοποιήσει πυρήνες κτλ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι μια ιστορία ψηλά γράμματα. Εμείς πρέπει μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση να έχουμε κρατήσει ορισμένες κρίσιμες δικλείδες. Κρίσιμες δικλείδες. Για ποιο λόγο? Για την προστασία της μειονότητας. Θα έπρεπε οι μυστικές μας υπηρεσίες, αντί να ηχογραφούν τον κύριο Ανδρουλάκη, θα έπρεπε να έχουν εστιάσει μέσω ποιων διάβλων, μέσω Ελλάδας, γίνονται τα μεγάλα λαθρεμπόρια τα οποία εκτρέφουν την αλβανική πολιτική ηγεσία. Και τώρα θα έπρεπε να έχουμε πατήσει αυτούς τους σκάλους. Θα έπρεπε να έχουν συλληφθεί οι άνθρωποι, Έλληνες και Αλβανοί, που εργάζονται σε αυτά τα κυκλώματα. Εμείς λοιπόν δεν έχουμε κάνει τίποτα από όλα αυτά και περιμένουμε ότι οι Αλβανοί, όπως θα το έβαζαν οι Αμερικανοί, όπως θα το έλεγαν, they will behave themselves. Αυτό δεν είναι αφέλεια, δεν είναι βλάκς, δεν είναι βλάκες οι θύνοντες, είναι εγκληματική αμέλεια. Σου λέει,
Συνεπώς, όταν έχουμε πολιτικούς που συμπεριφέρονται όχι πολύ διαφορετικά από ότι ο σταθμάρχης της Λάρισας, μετά βλέπουμε ότι τα θύματα είναι πρώτον ο Μπελέρης, ο οποίος αυτός είναι στη φυλακή, αυτός και ο Κοκαβέσης, και οι Κοκαβέσιδες έχουν δώσει, εγώ προέρχομαι από άλλο πολιτικό χώρο, αλλά θαυμάζω την αφοσίωση της οικογένειας αυτής και αυτών των ανθρώπων στην έννοια της Ελλάδας. Τη σέβομαι. Έχουν κάνει φυλακή για την Ελλάδα στην Αλβανία. Αυτούς έπιασε ο Ράμα και δεν τρέχει τίποτα. Δεν τρέχει τίποτα. Το έκανε και τηλέφωνο ο κ. Μητσοτάκης. Δεν το λέει. Στην αρχή το είπανε, μετά όταν είδαν ότι δεν συνέβη τίποτα, το κρύβουν, διότι θα είναι, ο ευτελισμός θα είναι τέλειος. Και βγαίνουν και μας κάνουν μαθήματα περί ανεξάρτητης αλβανικής δικαιοσύνης. Θα έπρεπε η Ελλάδα, χωρίς να λέει πολλά λόγια, να έχει εκείνα τα κουμπιά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν τα έχει, και διμερώς πάνω στο ελληνικό έδαφος, να πατήσει τους σκάλους των Αλβανών, να μην πω τα παλιά τους κατάγματα, και να μπορέσει παρασκηνιακά να αφαιθεί, να επιτύχει την άμεση απελευθέρωση και μη καταδίκη αυτού του ανθρώπου. Ο οποίος γιατί κατηγορείται, ότι επηρέαζε, λέει, με λεφτά. Με συγχωρείτε, εάν δηλαδή τάξει κάποιος ότι άμα βγω δήμαρχος θα σου βάλω το σπίτι, το οικόπεδο μέσα στο σχέδιο πόλης, αυτό σύμφωνα με τον αλβανικό νόμο θεωρείται, και τον αλβανό δικαστή θεωρείται δωροδοκία. Τότε πρέπει να πάνε όλοι μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, να μην τρελαθούμε. Να μην τρελαθούμε. Πρέπει τους ανθρώπους οι οποίοι είναι συμπατριώτες μας, είτε είναι στο Σουδάν, είτε είναι εδώ, να τους σεβόμαστε. Μα με συγχωρείτε τώρα, γιατί πατήσατε δικό μου καλό, κύριε Πρεσβήνα. Να σέβεσαι ποιους, αυτούς που θα στείλεις να ψηφίσουν την Κυριακή στη Σόφια, περνώντας μέσα από ελληνικό έδαφος να πας στη Σόφια να ψηφίσουν, γιατί αυτό θα συμβεί με τους ομογενείς στην Αλβανία. Αυτό είναι όνειδος, όχι μόνο για το κόμμα που, για τον Υπουργό Βορύδη, ο οποίος ασχολείται με το, είναι Υπουργός Εσωτερικών, γιατί θα μπορούσε κάλλιστα στα παραμεθόρια χωριά να υπάρχουν κάλπες, τα ελληνικά χωριά, να πηγαίνουν οι άνθρωποι και να ψηφίζουν στην Κόνιτσα, να ψηφίζουν στην Κρυσταλλοπηγή κτλ. Είναι όνειδος για το πολιτικό σύστημα που το ανέχεται. Όμως, είναι μια πονεμένη υπόθεση. Εγώ από νεαρός διπλωμάτης, επειδή η Αλβανία το 89 άρχισε να κινείται αυτό το πράγμα, έχω βιώσει την ελληνική πολιτική έναντι της Αλβανίας. Είναι ένα μνημείο εγκατάληψης, ένα μνημείο μη εκπλήρωσης υποσχέσεων. Δεν λέω τη λέξη που αρχίζει από πει, είναι ένα μνημείο ότι οι άνθρωποι τους βάζουμε να προχωράνε και δεν έχουν τη στοιχειώδη υποστήριξη. Μοιάζουν σαν το λόχο που πηγαίνει μπροστά και δεν έχει πυρά βαρέων όπλων, δεν έχει πυρά πυροβολικού. Και στο φινάλε το αθηναϊκό κράτος τους λέει ελάτε στην Ελλάδα, παρατήστε τις αιστείες τους. Δεν είναι έπικοι, είναι γηγενείς. Ήταν εκεί πριν πάνε οι Αλβάνοι. Τους λέει εμέσως πλην σαφώς, παρατήστε δεν ελάτε εδώ. Και το λέω ότι το μεγαλύτερο λάθος, έχουμε κάνει πάρα πολλά λάθη, ακόμα μεγαλύτερο θα κάνουμε αν στραφούμε απέναντι στους ανθρώπους εδώ αλβανικής καταγωγής, οι οποίοι δεν χρωστάνε τίποτα, και αρχίσουμε να τους κάνουμε το βίο αβίωτο, γιατί αυτό μας είναι εύκολο. Αυτό δηλαδή που εισηγούνται οι διάφοροι του ακροδεξιών φάσμα του ελληνικού πολιτικού συστήματος. Κύριε Πρέσβη, αν αυτά συμβαίνουν σε μία χώρα των Δυτικών Βαλκανίων, στο Κωσυφοπέδιο τι ακριβώς έχουμε πάθει, διότι θυμάμαι, η σωστή πλευρά της ιστορίας με την Ουκρανία είχε ότι έχουμε και το βλέμμα στραμμένο στην εισβολή στην Κύπρο. Εδώ τώρα στο Κωσυφοπέδιο. Το Κωσυφοπέδιο είχαμε στείλει τον γνωστό βουλευτή Πάτσι να κάνει εκεί οικονομική πολιτική και business, έτσι το αντιμετωπίζουμε. Το Κωσυφοπέδιο είναι το παιδί της ευρωπαϊκής γραφειοκρατίας, ζει με ευρωπαϊκά κονδύλια, χρήματα ευρωπαίων φορολογουμένων, και με τα λαθρεμπόρια
ανθρώπων, ουσιών, όπλων, τα οποία κάνει σε όλη την Ευρώπη. Αν πάτε στην καθόλου ευυπόληπτη Γενέβη, θα δείτε ότι οι Κωσοβάροι εκεί είναι μια, είναι ο υπόκοσμος, είναι ο κόσμος της νύχτας, ο κόσμος του ποδοσφαίρου, έχουν και κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές σε κάποιες ελβετικές ομάδες και είναι ένα κράτος εν κράτη. Ήσαν ένα κράτος εν κράτη πριν μάθουμε εμείς οι υπόλοιποι για το Κωσυφοπαίδιο. Εγώ τους είδα εκεί ως φοιτητής και τρελάθηκα, δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι αυτοί οι περίεργοι Ιουγκοσλάβοι, όπως εφεντζόντουσαν λοιπόν τότε. Άρα στο Κωσυφοπαίδιο πολύ ταπεινά ελαττήρια οδηγούν την ελληνική πολιτική και η ανάγκη να τρίψουμε ακόμη μια φορά την δυσφορία μας στα μούτρα της Κύπρου. Οι κινήσεις που κάνουμε προς το Κωσυφοπαίδιο ήτανε όνειδος απέναντι στην κυπριακή ηγεσία και του Πρόεδρου Αναστασιάδη και πολύ τώρα του Πρόεδρου Χριστοδουλίδη, ο οποίος πρέπει να μάθει ποιος είναι το αφεντικό σε αυτήν την υπόθεση. Και δεν έχουμε καμία δυσκολία. Εμείς και οι Ισπανοί έχουμε πρόβλημα με το Κωσυφοπαίδιο. Γιατί οι Ισπανοί το βλέπουν, αυτό που συνέβη στο Κωσυφοπαίδιο, ότι θα μπορούσε να έχει συμβεί... με τους Βάσκους ή με την Καταλωνία. Με την Καταλωνία, κυρίως. Λοιπόν, και γι' αυτό αποθέσει αρχής. Εμείς δεν έχουμε αρχές, ή εν πάση περιπτώσει έχουμε κάποιες αρχές, αλλά όπως έλεγε και ο Γκρούσο Μάρξ, αν δεν σας αρέσουν αυτές, έχουμε κι άλλες. Λοιπόν, ως διπλωμάτης, εγώ σηκώνω τα χέρια ψηλά σε όλη αυτή την ιστορία του Κωσυφοπαιδίου. Υπάρχει ένας αντίλογος εδώ, ότι η στάση της Σερβίας, γιατί την αφορά άμεσα, είναι μια πολύ ιδιαίτερη σχέση πια με την Τουρκία. Το ξέρετε ότι έχει αναπτυχθεί ως φιλολογία και στην Ελλάδα αυτή η συζήτηση. Έχει αναπτυχθεί ως φιλολογία, το καταλαβαίνω, αλλά μας φταίνει οι Σέρβοι. Πριν δούμε τις ευθύνες των Σέρβων, δεν βλέπουμε τις ευθύνες των εαυτών μας, του εαυτού μας. Εάν θέλαμε να ασκήσουμε επιρροή στη Σερβία, υπήρχαν τουλάχιστον 20 τρόποι να το κάνουμε. Δεν την έχουμε εγκαταλείψει τη Σερβία. Είχαμε υποβιβάσει μέχρι πρόσφατα και το επίπεδο της εκπροσώπησής μας εκεί. Τώρα στείλαμε μια πρέσβη η οποία είναι καθόλου ικανή, αλλά δεν έχει. Η Αθήνα δεν βλέπει το Βελιγράδι. Το βλέπει μόνο όταν κάτι σημειώνει κάποιο θρίαμβο η Τουρκία, συνήθως στο επίπεδο των πολεμικών, των εξοπλισμών, ας πούμε, συμφωνιών για εξοπλισμούς, και τους βρίζουμε τους Σέρβους. Πριν τους βρίσουμε, θα έπρεπε να δούμε έναν λαό ο οποίος, αν στη Σερβία πεις ότι είσαι Έλληνας, δεν έχει κανένα πρόβλημα. Είτε από λάστιχο έχεις μείνει, είτε από οτιδήποτε κτλ. Έχεις προτεραιότητα, οι άνθρωποι σε αντιμετωπίζουν πολύ θετικά. Λοιπόν, έχουμε μια πρόσβαση στη Σερβία και όχι μόνο στον απλό κόσμο και στην ελίτ, την οποία την έχουμε ευτελίσει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Διότι έτσι από την εποχή του αλίστου μνήμης Άλεξ Ρόντος, έτσι, την έχουμε ευτελίσει, την έχουμε καταρακώσει και τώρα λέμε γιατί έχουμε καλή σχέση με τη Σερβία. Ας προσέχαμε. Θα κλείσω... Δεν λέω ότι οι Σέρβοι δεν κάνουν λάθη, αλλά είναι ένα γήπεδο το οποίο παλεύεται ακόμη. Ακόμη. Το κρατώ αυτό. Θα κλείσω αυτή την περιήγηση γιατί θα πάω στο αμιγός ως εξής. Και είναι ένα θέμα στο οποίο σας είχα ζητήσει πριν 2 μήνες την τοποθέτησή σας. Είχατε τοποθετηθεί όχι ως προφήτης, αλλά περίπου προβλεπτικά. Σε μία τυχαία συνέντευξη του κυβερνητικού εκπροσώπου της χώρας, στη Λάρισα, στο ερώτημα των γερμανικών επανορθώσεων αποζημιώσεων, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Κέρτσος, είπε ότι αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εμείς κοιτάμε το μέλλον με τη Γερμανία, τα μεγάλα ζητήματα της κλιματικής αλλαγής, τα ενεργειακά, την οικονομική δυνότητα των επιτοκίων κτλ. Και την τεχνητή νοημοσύνη. Βεβαίως μετά την κατακραυγή μερικώς ανασκεύασε μέχρι που ο Πρωθυπουργός είπε ότι παρερμηνεύτηκαν οι δηλώσεις του, το θέμα των επανορθώσεων και οφειλών παραμένει ανοιχτό για όλες τις κυβερνήσεις. Όμως, ξέρετε καλύτερα μου ότι η γερμανική πλευρά που το απορρίπτει την πρώτη δήλωση κράτησε.
Τι συμβαίνει εδώ? Γιατί αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρώτη φορά, ασχέτως ότι όλες οι κυβερνήσεις σφυρίζαν αδιάφορα, είναι η πρώτη φορά που σε ένα τόσο υψηλό επίπεδο κυβερνητικού εκπροσώπου είχες μια τέτοια δήλωση. Εγώ πολύ σημείωσα την εκοφαντική σιωπή του Υπουργείου Εξωτερικών, του εκπροσώπου του, του ίδιου του Υπουργού, όλων εκεί των υπουργών, των αναπληρωτών υπουργών κτλ. Γιατί είναι οι άνθρωποι οι οποίοι χειρίζονται το θέμα. Και κυριολεκτικά θα είχε νόημα, αν ποτέ το επέτρεπε η Γερμανική Πρεσβεία στην Αθήνα, που δεν νομίζω ότι θα το επιτρέψει, στην επόμενη Βουλή να γίνει μια συνεδρίαση και να εξηγήσουν τα κόμματα που διεκδικούν την ψήφο μας τι έχουν κάνει για αυτή την υπόθεση. Τι έχουν κάνει. Θα δείτε ότι δεν έχουν κάνει σχεδόν τίποτα, εκτός όταν από κάποιες ερηματικές διακοινώσεις που έχουν επιδώσει κάτω από τεράστια λαϊκή πίεση στην Ελλάδα. Αλλά μια ρηματική διακοίνωση είναι μεν παραμένει, είναι ένα χαρτί, δείχνει την βούληση, το θέμα, κρατάει το θέμα, δεν αφήνει το θέμα να κλείσει, mm-hmm. αλλά δεν είναι και αυτό το οποίο θα άλλαζε την κοινή γνώμη μέσα στη Γερμανία. Είναι ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα αυτό μέσα στη Γερμανία, αλλά εάν διεκδικούμε τα Ελγίνια, Μάρμαρα, τα Μάρμαρα του Παρθενώνα, αυτά που μας έχει κλέψει ο Έλγιν, και το βασικό μας επιχείρημα είναι ότι τα Μάρμαρα αυτά, τα γλυπτά αυτά, είναι προϊόν κλοπής, θα πρέπει να πούμε το ίδιο για το κατοχικό δάνειο. Το γεγονός ότι μας πήραν τα χρήματα αυτά είναι κλοπή. Δεν είχε καμία σχέση με την πολεμική προσπάθεια. Είχαν αρχίσει να αποπληρώνουν. Επί ναζιστικής Γερμανίας δώσανε δύο δόσεις και έκδοτε έχουν σταματήσει. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, δεν έχει κανείς παρά να συζητήσει με Γερμανούς, εγώ έχω συζητήσει με πάρα πολλούς πολιτικούς, για να καταλάβει κανείς πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα. Όμως είναι ευαίσθητο θέμα, αλλά εμείς δεν μπορούμε να κυδόμεθα περισσότερο της ψυχικής υγείας των Γερμανών από την δικιά μας, από τα δικά μας συμφέροντα. Μα αν είναι έτσι, κύριε Πρέσβη, τότε πού κολλάει αυτό που λέει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι δεν θα σκιάσει τις μεταξύ μας σχέσεις ένα θέμα παρεμπίπτων και δευτερευούς σημασίας? Δεν θα έπρεπε να τις σκιάσει. Εδώ θα συμφωνήσω. Χρησιμοποίησε χωρίς να το θέλει τη σωστή λέξη. Δεν θα έπρεπε να τις σκιάσει. Γιατί οι Γερμανοί, αν θέλουν πραγματικά να υπερβούν αυτά τα οποία έπραξαν οι παππούδες τους, οι πατεράδες των μεγαλύτερων κτλ., θα πρέπει να κάτσουν να συζητήσουν το θέμα. Εδώ δεν πρόκειται να πάμε να πάρουμε κάποια... Εμείς δεν ζητάμε κάποια χρωστούμενα. Με την εξαίρεση του κατοχικού δανείου που είναι μια κλοπή χρημάτων. Οι ζημιές, οι θάνατοι δεν αποζημιώνονται στην ουσία. Η καταβολή όμως μιας αποζημίωσης, είτε είναι συμβολική είτε λιγότερο συμβολική και πιο ουσιαστική, λειτουργεί ως κάθαρση στην ψυχή των ανθρώπων και των εθνών που διέπραξαν αυτά τα εγκλήματα. Γιατί δεν μιλάμε για εμπορική ζημιά. Είχαμε μια εμπορική συναλλαγή και μας ζημίωσαν, ας πούμε. Κράτησαν τα καπνά μας σε υγρές αποθήκες και τους μηδένισαν την αξία. Εδώ μιλάμε ότι σκότωσαν κόσμο, τίναξαν την υποδομή ενός έθνους στον αέρα. Λοιπόν, αν θέλουμε να μπουν αυτά τα πράγματα και να βλέπουμε όχι μόνο ότι οι Ρώσοι γκρεμίζουν την υποδομή, που δεν την γκρεμίζουν όπως οι Γερμανοί ακόμη τουλάχιστον στην Ουκρανία, και αν θέλουμε να μιλάμε εκεί, θα πρέπει να μιλάμε και με τα άλλα. Και αυτό είναι κάτι που πρέπει να εξηγήσουμε τους Γερμανούς. Υπήρχε ένας πρέσβης, ο Φόδωρος Δασκαρόλης, που είχε κάνει, επειδή ήξερε πολύ καλά τη γερμανική ψυχή, ήταν μεγαλωμένος στη Γερμανία, είχε κάνει καταπληκτική δουλειά πάνω σε αυτό. Η οποία άλλαξε, στείλανε έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν ένας θλιβερός απόφυτος γερμανικής, μια θλιβερή απόφυτος γερμανικής σχολής Αθηνών, και όλη αυτή η δουλειά που είχε κάνει, η καλλιέργεια πολιτικών σε κρίσιμη θέση, οι συζητήσεις, όλα αυτά που είχε κάνει, πήγαν έξω από το παράθυρο. Μπορούν να ξαναγίνουν.
Ελλάδα και Γερμανία δεν μπορούν και πρέπει να συνεργαστούν. Εγώ είμαι υπέρ της συνεργασίας, αλλά δεν μπορούν αυτό να το βάλουν κάτω από το χαλί. Γιατί αν το βάλεις κάτω από το χαλί, θα βγαίνει. Θα αναδύεται. Θα πρέπει να το λύσουμε. Δεν ζητάμε από τους Γερμανούς λεφτά, ντε και καλά. Ζητάμε το δάνειο, γιατί εδώ πέρα υπάρχει ένα θέμα που είναι κλοπή. Κλέψαν κάποια λεφτά, πρέπει να τα γυρίσουν. Εντόκος, ατόκος, αυτό θα το βρούμε, δεν θα το, να μην το χειριστούμε εχθρικά. Αλλά για τους σκοτωμούς και τις καταστροφές που κάνανε, θα πρέπει να υπάρξει όχι ένα συγγνώμη κάποιου που καταθέτει ένα στεφάνι κτλ. Και αυτά έχουν τη σημασία τους. Θα πρέπει να υπάρξει μια ουσιαστική διαδικασία και είναι πολύ διαφορετική από τη διαδικασία που βλέπω στην Κρήτη, όπου φέρνουν διάφορα σχολεία και τους λένε ότι οι Γερμανοί ήταν κάποιοι που ήρθαν το 40 στην Ελλάδα, ήταν φίλοι μας βασικά, αλλά κουβαλούσαν και όπλα και κάνανε και κάποιες υπερβολές. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Στην προσπάθεια, στην νόμιμη προσπάθεια για παγκόσμια κυριαρχία. Κύριε Ιφαντή, μιας και μιλάμε για ζητήματα που είναι ένα ψήγμα αναθεώρησης της ιστορίας ουσιαστικά, αυτά τα τελευταία που μας είπατε, μήπως αυτά δένονται με έναν άξονα και με τα όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας και με την Τουρκία και είναι ένας εφελκισμός μεγάλων και ισχυρών στη σχέση Ελλάδας-Τουρκίας? Δηλαδή, πες με τη Γερμανία κάτι μένει. Πες με την Τουρκία κάτι μένει. Οι Αμερικανοί και οι Γερμανοί είναι αυτοί που κάνουν το παιχνίδι στην περιοχή κυρίως. Μήπως λοιπόν όλα αυτά δένονται με ένα νήμα? Κοιτάξτε, η εξωτερική πολιτική δεν είναι πώς το λένε, πράγματα χωριστά. Συνδέονται όλα μεταξύ τους. Συνδέονται όλα μεταξύ τους, άλλοτε ευθέως και άλλοτε εμέσως. Η εξωτερική μας πολιτική είναι ένα θέμα που δεν συζητείται. Δεν συζητείται στην... Εντάξει, λίγο τουρκικών, λόγω τουρκικών εκλογών ακούστηκαν κάποια πράγματα, αλλά δεν συζητείται μέσα στην προεκλογική εκστρατεία στην Ελλάδα. Και επαναλαμβάνω ότι θα έπρεπε να συζητηθεί, γιατί το ζήτημα της ανεξαρτησίας έχει άμεση επίδραση. Η άσκηση, δηλαδή η διεκδίκηση της εθνικής ανεξαρτησίας μέσα από μια καλή εξωτερική πολιτική και όχι μια αμυντική εξωτερική πολιτική, έχει άμεση σχέση με το επίπεδο ζωής που βιώνουμε όλοι. Ετοιμαζόμαστε, Φερρυπίν, να αγοράσουμε F-35. Θέλουμε να θα πληρώσουμε τερατώδη λεφτά και σε βάθος χρόνου για την αγορά και σε βάθος χρόνου για την χρησιμοποίησή τους. Αεροπλάνα με μέσο όρο ζωής αυτή τη στιγμή τα 4 με 5 χρόνια, τα οποία κορδακιζόμαστε οι πιο επίσημοι και τα λοιπά, ότι θέλουμε να αγοράσουμε, έχουμε στείλει επιστολές και τα λοιπά, να τα αγοράσουμε, θα απαξιώσουμε όλα τα άλλα, όλοι μας θα ρουφήξουν όλο τον αμυντικό προϋπολογισμό, εκτός αν έχουμε την πολυτέλεια να τον διπλασιάσουμε. Αυτά τα ζητήματα συζητήθηκαν ποτέ? Είδατε να γίνεται στα προεκλογικά τραπέζια μια συζήτηση για τη χρησιμότητα αυτού του αεροπλάνου, για τα ελληνικά αμυντικά συμφέροντα. Ένας πολύ έμπειρος ειδικός, ο κύριος Καραβίδας, απόστατος της αεροπορίας, είπε ότι αυτά τα αεροπλάνα δεν παίρνουν μπρος αν δεν θέλει ο κατασκευαστής. Θα κάνουμε πρώτο πλήγμα ή δεύτερο πλήγμα ή βαθύ πλήγμα με αυτά τα αεροπλάνα στην Τουρκία αν δεν θέλουν οι Ηνωμένες Πολιτείες? Αυτά όλα έχουν συζητηθεί, και ότι θα δώσουμε τα ωραία μας λεφτά και συζητάμε αν θα είναι 950 ή 850 ο κατώτατος μισθός μόνο. Θα το συζητήσουμε για το κατώτατο μισθό, αλλά συζητήσουμε πού μπορούμε να βρούμε έσοδα για την οικονομία της χώρας και για μια ενδογενή, πρωτογενή ανάπτυξη, ας πούμε. Πώς μπορούμε να διαρθρώσουμε τις αμυντικές μας δαπάνες και πώς μπορούμε να αποκτήσουμε λίγο περισσότερο κύρος, ώστε να μην μας κάνει κουρέλι ο κάθε ράμα. Ναι, αλλά κύριε Ιφαντή, εδώ δεν συζητάμε αυτά που προαναγγέλλονται ότι ενδεχομένως ξεκινάνε μετά τις εκλογές και σε εμάς και στην Τουρκία. Γιατί είδατε καμία τέτοια αναλυτική συζήτηση προεκλογικά μεταξύ των κομμάτων και κυρίως αυτών που διεκδικούν την εντολή από τον ελληνικό λαό να κυβερνήσουν? Δεν θα έπρεπε ο ελληνικός λαός, δεν λέω το απόρριτο της λεπτομέρειας, αλλά τη βασική γραμμή να την έχει υπόψη του?
θα έπρεπε. Δεν είναι πολύ περήφανα τα κόμματα που διεκδικούν την εξουσία για αυτό που έχουν δεχθεί εκ των προτέρων να κάνουν και γι' αυτό δεν αναφέρονται με λεπτομέρειες. Το πιστεύετε ότι υπάρχει αποδοχή εκ των προτέρων ή το εικάζετε? Προφανώς δεν το εικάζω. Το γνωρίζω ότι υπάρχει αποδοχή εκ των προτέρων. Γνωρίζω, Φερρυππίν, ότι όταν ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης είδε τον Γερμανό καγκελάριο, το μόνο θέμα που συζήτησαν εις βάθος οι Γερμανοί και με δική τους πρωτοβουλία ήταν η συνεννόηση με την Τουρκία και η προϋπόθεση αυτής, δηλαδή η μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος στα νησιά. Και εκεί κατατέθηκαν διάφορες προτάσεις. Άκουγε ο κύριος Τσίπρας, δεν είχε άποψη. Και δεν έχει παραδεί κανείς για τις δηλώσεις. Για έναν έμπειρο άνθρωπο και για έναν άνθρωπο καλά πληροφορημένο, το θέμα είναι λυμένο. Έχουμε δεχθεί να συζητήσουμε αμέσως μετά τις εκλογές και όταν ξεμπερδέψουμε, ξέρω εγώ πότε ξεμπερδέψουμε εδώ πέρα και δημιουργηθεί μια κυβέρνηση, οι απερχόμενοι, αλλά και οι επερχόμενοι, αν είναι επερχόμενοι, οι διεκδικούντες να επέλθουν, έχουν συμφωνήσει ότι θα κάτσουν και θα μιλήσουν με την Τουρκία για μια σειρά ζητήματα με στόχο τη Χάγη και το πρώτο απ' όλα είναι η σταδιακή, λιγότερο ραγδαία αποστρατητικοποίηση των νησιών. Να φύγουν τώρα τα αντιεροπορικά συστήματα, επειδή είναι σοβιετικά, πρέπει να φύγουν. Μισό λεπτό, για να σας τριμώξω, θα μπορούσε να πει κάποιος, άκουγε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν μιλούσε, γιατί ακριβώς δεν κυβερνά. Αντιστοίχως, ακούει ο κυβερνήτης της χώρας, αλλά δεν μιλά, ο νυν κυβερνήτης, γιατί περιμένει την έκβαση του εκλογικού αποτελέσματος. Πώς σας ακούγεται αυτό? Εγώ είμαι διπλωμάτης, Ευσαχένη. Ξέρω ότι όταν πάει κανείς να κάνει μια συνάντηση, δεν πάει σε ραντεβού στα τυφλά, όπου η κοπέλα θα πει ό,τι νομίζει και το αγόρι θα πει ό,τι νομίζει. Όταν πας να δεις έναν πολιτικό αρχηγό και δει τον καγκελάριο Σόλτς, έχει διερευνήσει, γι' αυτό έχει τους βοηθούς και τους διπλωματικούς συμβούλους κτλ. Ποια είναι τα θέματα που θέλει να θέσει. Άρα πας προετοιμασμένος. Και όταν σου λέει κανείς για επιχειρήματα για τη μείωση του στρατιωτικού αποτυπώματος, παρουσιάζει επιχειρηματολογία. Ξέρω ότι δεν έχει παρουσιάσει επιχειρηματολογία. Εάν είχε παρουσιάσει επιχειρηματολογία, τώρα που διεκδικεί την ψήφο του κάθε πικραμένου, δεν θα δίσταζε να την πει και δημόσια. Άρα, ανταυτού ακούμε τα στελέχη της αξιωματικής αντιπολίτευσης να λένε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση να κάνει κάτι με τον Ερντογάν που ξαναεκλέγεται. Δεν έχουν αυτοτελεί, ξέρω καλύτερα αυτό το χώρο και πληροφορούμε καλύτερα αυτού του χώρου. Δεν έχω όμως και, δεν θέλω να πω ότι η κυβέρνηση τα πάει καλύτερα. Δεν τα πάει καλύτερα, καθόλου καλύτερα δεν τα πηγαίνει. Και οι πληροφορίες που ακούω από τους συναδέλφους μου είναι ότι δεν μιλάμε. Ούτε και η κυβέρνηση μιλάει. Εάν είχε επιχειρήματα για αυτό το θέμα, είδατε κανένα άρθρο να γράφετε στις κυβερνητικές εφημερίδες γιατί δεν πρέπει να μειωθεί το αποτύπωμα των νησιών του Αιγαίου, γιατί ίσα ίσα αν πρόκειται να μιλήσουμε με τους Τούρκους θα πρέπει να μιλήσουμε από θέση ισχύως, άρα θα πρέπει να ασκήσουμε τα κυριαρχικά μας δικαιώματα για κήρυξη της αποκλειστής οικονομικής ζώνης, για κλείσιμο βάσεων, για επέκταση των χωρικών υδάτων. Ανάποδα, κύριε Πρέσβη, αυτό που διαρρέει το τελευταίο διάστημα είναι ότι αμέσως μετά τις εκλογές σε Ελλάδα και Τουρκία και μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα, φαντάζομαι όχι το καλοκαίρι, η Τουρκία είναι έτοιμη να προσφύγει στο Συμβούλιο Ασφαλείας για τη στρατιωτικοποίηση, όπως λέει, των νησιών μας. Φαντάζομαι ότι το έχετε ακούσει. Αυτό ήταν μια δυνατότητα που είχε η Τουρκία πάντοτε. Θα το κάνει ανάλογα με το συσχετισμό δύναμης. Μην ξεχνάτε ότι έχει δύο μέλη, μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας πίσω της. Και θα είναι πάρα πολύ δύσκολο οι Ηνωμένες Πολιτείες να ασκήσουν βέτο στο να εγγραφεί στη συζήτηση αυτό το θέμα. Εάν πιστεύει η Τουρκία, είναι ένας χειρισμός
είναι μια δυνατότητα, είναι ένα χτύπημα που μπορεί να καταφέρει. Εμείς δεν έχουμε κάνει κάτι. Θεωρούμε απλώς ότι δεν θα συμβεί. Μέχρι που θα συμβεί και θα το χαρακτηρίσουμε αδιανόητο. Λοιπόν, τώρα τι θέλετε, κάποιοι θλιβεροί δικηγόροι έχουν γίνει υπουργοί εξωτερικών και ο σημερινός και ο προηγούμενος δεν έχουν ασχοληθεί επαγγελματικά με το θέμα. Αλλά δεν έχουμε εμείς πρόβλημα. Βάζουμε δικηγόρους να διοικούν και το Υπουργείο Υγείας και γιατρούς του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Είναι αυτή η αντίληψη ότι ο καθένας μπορεί να κάνει τα πάντα. Και όχι μόνο αυτό, αλλά δεν ακούνε κιόλας. Και όχι μόνο ότι δεν ακούνε, αλλά εξωστρακίζουν και όσους υποψιάζονται ότι μπορεί να έχουν άποψη. Και περιβάλλονται από άτομα τα οποία λειτουργούν σαν executive secretaries, βαλίτσες, το ένα, το άλλο, το πρόγραμμα και τα ρέστα. Εγώ τα ζω μέσα στο Υπουργείο Εξωτερικών, τα ζούσα μέχρι πρόσφατα, εξακολουθώ και βλέπω, αλλιώς βλέπω εγώ, αλλιώς βλέπει ο άνθρωπος που περνάει απ' έξω από το Υπουργείο. Σας λέω ότι είμαστε, δεν ετοιμαζόμαστε να δώσουμε μάχες για αυτό το θέμα. Η Ελλάδα δεν ετοιμάζεται να δώσει μάχη. Κύριε Πρέσβη, ενώ οδεύουμε προς την Κυριακή της κάλπης, στην Τουρκία οι κάλπες έδωσαν αποτέλεσμα. Και μάλιστα διαψεύδοντας παταγωδώς τις περισσότερες εταιρείες δημοσκοπήσεων, τη δυτική κατά βάση προσδοκία, ούτε ο Κιλιτζάρογλου είναι πρώτος, μάλιστα είναι δεύτερος με 5 μονάδες, ούτε η αντιπολίτευση κατάφερε να ελέγξει το κοινοβούλιο, εξακολουθεί να διατηρεί ο σχηματισμός συνασπισμός Ερντογάν την πλειοψηφία. Όλα αυτά τι προϊονίζονται κατά τη γνώμη σας, αφενός με για την Τουρκία, αφετέρου δε σε σχέση με εμάς? Για την Τουρκία αυτό που θέλω να σημειώσω και θα παρακαλούσα και τους ακροατές σας να το θυμούνται είναι ότι η νίκη του Ερντογάν κατοχυρώνει την βαθύτατη διαίρεση της Τουρκίας. Τρεις Τουρκίες. Η Τουρκία η Σουνιτική της Ανατολίας, η οποία ταυτίζεται με τον Ερντογάν, έχει ζωτικά τη συμφέροντα, είδε τον ήλιο υπό τον Ερντογάν, βγήκε από τη σκιά που την είχε σπρώξει το κεμαλικό καθεστώς, κάνει εξαγωγές. Αυτή η Τουρκία διεκδικεί την ηγεμονία πάνω σε δύο άλλες Τουρκίες, τους Κούρδους και τους δυτικότροπους των παραλίων της Σμύρνης, της Θράκης, αυτούς οι οποίοι ήσαν η Τουρκία που είχε ζήσει επί κεμαλικού καθεστώτος. Ήταν η προνομίωση του κεμαλικού καθεστώτος. Αυτές οι τρεις Τουρκίες μακροπρόθεσμα είναι ασυμβίβαστες. Θα τελειώσει το πράγμα είτε με την διάλυση του κράτους, είτε με πολύ αιματηρά, δηλαδή η πλειοψηφία, η κεμαλική πλειοψηφία θα διώξει τους άλλους. Θα διώξει τους άλλους. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη, γιατί αυτή την Τουρκία αντιμετωπίζουμε. Δεν είναι να αντιμετωπίζουμε μια Τουρκία η οποία είναι μπετόν αρμέ. Αντιμετωπίζουμε μια βαθύτατα διαρρεμένη χώρα που έχει εσωτερικά προβλήματα και δεν χρειάζεται να σπέβδουμε να συνομιλήσουμε μαζί της. Χρειάζεται να περιμένουμε. Και σε κάθε περίπτωση να περιμένουμε οι Τούρκοι να μας ζητήσουν να συνομιλήσουμε. Γιατί όποιος ζητάει να συνομιλήσει με κάποιον, δέχεται και την ημερήσια διάταξη. Είναι σαν άμα πάτε και ζητήσετε από κάποιον να αγοράσετε το σπίτι του, του δίνετε δικαίωμα να σας πει την τιμή. Mm-hmm. Λοιπόν, δεν πας για ποιο λόγο εμείς πρέπει να σπεύσουμε, αφού ξέρουμε από τις διερευνητικές επαφές και από την όλη προϊστορία, ξέρουμε ότι την ημερήσια διάταξη που βάζουν μπροστά οι Τούρκοι. Ποια θέματα βάζουν πάνω στο τραπέζι προς συζήτηση. Γιατί εμείς σπεύδουμε να τα συζητήσουμε. Με το πρόσχημα ότι συζητάμε μόνο ένα. Δεν μπορούμε να συζητήσουμε μόνο ένα. Συνεπώς θα πρέπει να περιμένουμε να έρθουν οι Τούρκοι να μας ζητήσουν να συνομιλήσουμε. Και εντωμεταξύ να ενισχύσουμε τη θέση μας επεκτείνοντας τα χωρικά μας ύδατα, εξοπλιζόμενοι, ενισχύοντας τις συμμαχίες μας. Ανταυτού τρέχουμε με τη γλώσσα έξω, ασθμένοντες, να ζητήσουμε επανέναση συνομιλιών. Θα μιλήσουμε πάνω στο και θα χορέψουμε στο χορό που επιλέγουν, στο σκοπό που επιλέγουν οι Τούρκοι. Αυτό είναι μεγάλο
μεγάλο λάθος. Επιμένετε σε αυτό και θέλω να σας ρωτήσω, η διαφαινόμενη, για μην κοροϊδεύομαστε τώρα, επικράτηση Ερντογάν και στο δεύτερο γύρο, τουλάχιστον αυτό φαίνεται, σημαίνει κάτι για τη Δύση? Σημαίνει μία απογοήτευση, αλλά η Δύση δεν μπορεί να παραιτηθεί από την προσπάθεια να ρημουλκίσει την Τουρκία μακριά από την Ρωσία και να την εντάξει στην πολεμική προσπάθεια κατά της Ρωσίας. Εάν δεν υπήρχε ο πόλεμος στην Ουκρανία, θα μπορούσε να πει κανείς ότι όπως με το Ιράν, έτσι το χάσαμε αυτό το κράτος και τα λοιπά, πάλι καλά που το είχαμε τόσο καιρό και τα ρέστα. Τώρα δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια. Συνεπώς, με τη βοήθεια των διαφόρων γραφειοκρατιών, οι οποίες έχουν συνδέσει την προσωπική τους μοίρα με την Τουρκία ως πανάκια για όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Δύση στην περιοχή, θα γίνει πάλι μια προσπάθεια ναυαγέρεσης, μια προσπάθεια ισορροπίας, να μην κολλήσει εντελώς προς την Ρωσία και την Κίνα η Τουρκία. Θα της δώσουν χρήματα, θα προσπαθήσουν να συναγωνιστούν την επιρροή της Κίνας και της Ρωσίας, κατά την προσωπική μου γνώμη, δίχως αποτέλεσμα. Είναι μια προσπάθεια η οποία θα γίνει και είναι εξ αρχής καταδικασμένη. Όμως οι γραφειοκρατίες δεν σκέπτονται ορθολογικά, δεν ορθοτομούν την αλήθεια. Και οι υποστηρικτές της Τουρκίας στα διάφορα δυτικές καγκελαρίες, ιδίως στη Γερμανία, θα πούνε ότι ωραία, τι να κάνουμε έστω με τον Ερντογάν. Και θα πιέσουν εμάς για τις παραχωρήσεις. Θα μας πίεζαν πολύ περισσότερο αν έβγαινε ο Κιλιντσάρο. Αλλά δεν αλλάζει το βασικό σχήμα. Έχουν ανάγκη την Τουρκία πολύ περισσότερο από ό,τι εμάς, πολύ περισσότερο που εμάς μας θεωρούν δεδομένους. Κύριε Πρέσβη, οδεύοντας προς το τέλος, έρχομαι στη δική μας πλευρά και τη συζήτηση που γίνεται ή δεν γίνεται στο εσωτερικό, και δεν εννοώ μόνο προεκλογικά, αν θέλετε και πολιτικά και από ακαδημαϊκούς και από διπλωμάτες, υπάρχουν οι σχολές σκέψεις. Στο εσωτερικό βεβαίως η κρατούσα είναι σε άλλο μήκος κύματος από αυτά που αναπτύσσετε εσείς και φαντάζομαι ότι σε αυτό δεν διαφωνείτε. Θέλω όμως να σας ρωτήσω, επειδή υπάρχει πάντα η μεγάλη εικόνα, ο κόσμος αλλάζει, ο απλός κόσμος το καταλαβαίνει. Δεν ξέρω για τη σωστή ή τη λάθος πλευρά της ιστορίας. Εγώ μένω το ότι ο κόσμος μεταβάλλεται ραγδαία και πολιτικά και οικονομικά και γεωπολιτικά και με την τεχνητή νοημοσύνη, στα πάντα όλα. Αναρωτιέμαι, 3-4 μέρες πριν τις εκλογές, αυτά τα μεγάλα ζητήματα δεν θα έπρεπε να συζητιόνται έστω και στο παραένα μπροστά στον ελληνικό λαό? Και μη σας φανεί ως βερμπαλιστικό το ερώτημα, ενώ σε βάθος. Και τέλος πάντων, σε ποια κατεύθυνση θα έπρεπε να ενημερώνεται ο ελληνικός λαός? Ο ελληνικός λαός θα πρέπει να ζητάει την ενημέρωση. Είναι δικαίωμά του και είναι υποχρέωση της πολιτικής ηγεσίας να τον ενημερώσει. Έχουμε κάνει 62 γύρους διερευνητικών επαφών με την Τουρκία. Οι Τούρκοι ξέρουν άριστα τι έχουμε πει, έχουν κρατήσει τα δικά τους πρακτικά, εμείς τα δικά μας. Το ξέρουν οι Αμερικανοί, το ξέρουν οι Βρετανοί, το ξέρουν οι πάντες εκτός από τον ελληνικό λαό. Θα πρέπει λοιπόν να ζητήσει ο ελληνικός λαός να δοθούν στη δημοσιότητα τα πλήρη πρακτικά, να δει ο ελληνικός λαός τι θέματα έχει βάλει η Τουρκία στο τραπέζι και τι απαντήσαμε εμείς. Πάντως, ότι να σηκωθούμε, να φύγουμε, δεν σηκωθήκαμε. Να φύγουμε, το ξέρουμε, τι απαντήσεις δώσαμε. Και να σταθμίσει ο ελληνικός λαός. Αυτό φυσικά δεν πρόκειται να γίνει εύκολα, διότι τα κόμματα τα οποία διεξήγαγαν αυτές, το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία, που διεξήγαγαν αυτές τις συνομιλίες, δεν θέλουν να αποκαλυφθούν αυτά τα οποία άκουσαν και δέχτηκαν να συνεχίσουν να συζητάνε ή και τα συζήτηση. Ξέρετε, στην διπλωματία όταν σου βάζει κάποιος κάτι, λες ή καταγράφει μια δήλωση στα πρακτικά ότι αυτό δεν αποτελεί θέμα προς συζήτηση και δεν το επαναφέρεις, βγαίνουμε από την αίθουσα. Εμείς δεν είπαμε ποτέ αυτό. Και επανήλθαμε και επανήλθαμε, ιδίως η περίοδος του 2003 είναι μια 2004 είναι μια τραγωδία υπουργείας Γιώργου Παπανδρέου και πρωθυπουργείας Σιμίτη. Πιστεύω ότι ο ελληνικός λαός μόνο πρέπει να ζητήσει να δει
Τι έχουμε μιλήσει με την Τουρκία, τι ζητάει τελικά η Τουρκία. Γιατί λέτε τραγωδία, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά το ένα φέρνει το άλλο, γιατί πάντα μοχλεύετε τη συζήτηση, έχετε μια ικανότητα. Πρόσφατα εδώ για τις προεκλογικές ανάγκες, μιλώντας σε μένα ο Γιώργος Παπανδρέου, είπε ότι εκείνη την περίοδο, σε αντίθεση με αυτό που λέτε εσείς, φτάσαμε ένα βήμα μπροστά σε μια σημαντική, αν όχι οριστική, λύση των ελληνοτουρκικών διαφορών. Ας δώσει λοιπόν το κείμενο του συνυποσχετικού που είχε συμφωνηθεί, το κείμενο του κοινού ανακοινοθέντος, με το οποίο θα γνωστοποιούσαν οι δύο κυβερνήσεις στους λαούς τους και στον κόσμο όλο ότι ήχθησαν σε μια συμφωνία, να παραπεμφθούν στο δικαστήριο της Χάγης μια σειρά θέματα, να δούμε ποια θέματα ήσαν αυτά και να δούμε επίσης και ποιο, τι ζητούσαμε από το δικαστήριο, ποιο δίκαιο ζητούσαμε από το δικαστήριο να χρησιμοποιήσει για την επίλυσή τους. Θα βλέπαμε λοιπόν ότι εκεί μέσα ζητούσαμε όχι μόνο το δίκαιο της θάλασσας, αλλά πρωτίστως τις βασικές αρχές του δικαίου. Δηλαδή δίναμε στο δικαστήριο τη δυνατότητα να αγνοήσει το δίκαιο της θάλασσας και να κρίνει με το δίκαιο που υπήρχε μέχρι το 1984, έτσι, μέχρι την διάσκεψη του Μοντίγκο Μπέι, η οποία κατοχύρωσε αυτό που συνοπτικά καλούμε δίκαιο της θάλασσας. Λοιπόν, εξ έκβο εμπόνο, δηλαδή εξίσου. Και ποια θέματα. Λοιπόν, θυμίζω ότι η Ελλάδα και οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Τουρκία βέβαια είχαν συζητήσει την παραχώρηση ελληνικού εδάφους του Καστελορίζου, το σχέδιο Άτσεσον. 1963, Τζον Σωσίδης, το είχε απορρίψει ο Γιώργος Παπανδρέου, το είχε απορρίψει ο Μακάριος πάνω απ' όλα, που προέβλεπε μια βάση των Τούρκων στην Καρπασία και εκχώρηση του Καστελορίζου, που όπως λένε τα αμερικανικά αρχεία, άρεσε τόσο πολύ στον πρόεδρο Ενωνού. Συνεπώς, αν δοθούν στην δημοσιότητα τα πρακτικά, θα μάθουμε τι έχουν ζητήσει οι Τούρκοι και τι απαντήσεις πήρανε και πώς, υπό ποιους όρους εμείς συνεχίσαμε τη συζήτηση. Δεν είναι ηθικά και πολιτικά έντιμο να λέει ο πρώην Πρωθυπουργός ότι είχαμε φτάσει κοντά στη λύση και ότι κάναμε πίσω. Γιατί σε αντίθεση με όσα λέει, αυτό το κοντά που φτάσαμε, από αυτό είναι κεκτημένο της διαπραγμάτευσης. Από αυτό θα ξαναξεκινήσουμε. Ας πει λοιπόν τι είχε, γιατί μια διαπραγμάτευση είναι Δούνε και Λαβίν. Τι είχε δώσει και τι είχε πάρει. Σαφές. Και θα δούμε αν ο ελληνικός λαός συμφωνεί την κυριαρχία του, ποιανού είναι τα νησιά, να τα κρίνουν κάποιοι δικαστές φορώντας μαύρες ρόμπες εκεί, έτσι, και να μάθουμε σε ποιον ανήκουν οι Νούσες, το Αγαθονήσι και διάφορα άλλα νησιά τα οποία διεκδικούν οι Τούρκοι. Άρα κύριε Γάβδος. Άρα κύριε Ιφαντή, γελάω με πίκρα. Θέλω όμως να επανέλθω σε αυτό που είναι εν είδη επιλόγου στη μεγάλη εικόνα. Τι κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να έχει ακούσει ο ελληνικός λαός λοιπόν? Ένα, είπατε, τι διάλογος διεξάγεται με ανοιχτά χαρτιά, να το μάθουν οι Έλληνες. Το ξέρουν όλοι οι άλλοι, δεν το ξέρει ο ελληνικός λαός. Άλλο που κατά τη γνώμη σας θα έπρεπε να έχει με σαφήνεια τοποθετηθεί? Ο ελληνικός λαός θα έπρεπε να κληθεί, να πληροφορηθεί και να κληθεί να αποφασίσει πάνω στο ποιους εξοπλισμούς παίρνουμε. Αν αυτά που παίρνουμε είναι χρήσιμα για μας ή είναι χρήσιμα για άλλους και τα αγοράζουμε με τα λεφτά του. Γιατί δεν τοποθετούμε εκείνα τα συστήματα πυροβολικού πάνω στα νησιά, τα οποία θα εξάλειφαν κάθε σκέψη κατάληψης ενός έστω από αυτά ή προσβολής ενός από αυτά από την Τουρκία. Γιατί δεν κάνουμε δηλαδή τα αυτονόητα. Κοιτάμε το δυστύχημα των Τεμπών και βλέπουμε ότι ο Σταθμάσης έκανε μια σειρά εγκληματικά λάθη. Λάθη. Υπήρξαν και μερικοί οι οποίοι στα παρασκήνια άκουσαν να λένε ότι ήταν σαμποτάζ, δεν ήτανε.
βρήκαν ένα βλάκα και κάνανε κάποιοι κακοί, υποθέτω οι Ρώσοι εννοούν, σαμποτάζ. Ξέρουμε όμως ότι όλα αυτά ήταν λάθη ενός ανθρώπου ο οποίος δεν έπρεπε να είναι σε αυτή τη θέση. Έχει γράψει ένα εξαιρετικό βιβλίο ο κ. Παπαχελάς, με τον οποίο διαφωνώ σε πάρα πολλά, αλλά απολαμβάνω τα βιβλία του γιατί είναι γραμμένα με ενάργεια και είναι πάρα πολύ πληροφοριακά. Και βλέπουμε ότι έγινε το 1974, δηλαδή από τη βλακεία, την πολιτική ανοησία ενός ανθρώπου, του Δημήτρη Ιωαννίδη, χάθηκε η Κύπρος. Και τον ύποπτο ρόλο που έπαιξαν τότε οι αρχηγοί του στρατεύματος. Συνεπώς, θα πρέπει να το αποτρέψουμε αυτό. Και ο μόνος τρόπος να το αποτρέψουμε είναι να λειτουργούμε με πλήρη διαφάνεια. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια συζήτηση γιατί αγοράζουμε αυτά που αγοράζουμε, πόσα πυρομαχικά έχουμε, αγοράζουμε, τι μπορούν να κουβαλήσουν δηλαδή αυτά τα να ρίξουν αυτά τα αεροπλάνα, τα πανάκριβα, τα Rafale, τα F-16 Viper, και πόσα πυρομαχικά έχουν. Λοιπόν, έχουν όσα έχουμε αγοράσει. Πόσα έχουμε αγοράσει. Πόσα από αυτά είναι λιγμένα. Αυτά τα ζητήματα θα έπρεπε να εξετάζονται. Και θα έπρεπε να εξετάζονται, να είσαστε βέβαιος ότι οι Τούρκοι τα γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Δεν θα παραβιαστεί κανένα εθνικό απόρριτο. Θα μπορούσαν να εξετάζονται στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας Βουλής, η οποία εξετάζονται εν πάση περιπτώσει στο Κογκρέσο. Η δική μας Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας, αν έκανε καλά τη δουλειά της, θα έπρεπε να τα συζητάει. Δεν τα κάνει, δεν τα συζητάει. Γι' αυτά λοιπόν, και γι' αυτά, δεν λέω ότι αυτά είναι τα μόνα θέματα, αλλά νομίζω ότι είναι ουσιαστικά θέματα για τα οποία οι Έλληνες πολίτες θα έπρεπε να ελέγξουν τα κόμματα και τους υποψηφίους. Κύριε Ιφαντή, αφού σας ευχαριστήσω, σας εξαντλήσαμε λίγο σήμερα, αλλά νομίζω ότι άξιζε τον κόπο μια συζήτηση λίγες μέρες πριν τις κάλπες. Αυτό είναι και το τελευταίο ερώτημα. Άρα, κατά τη δική σας αίσθηση, δεν σημαίνει ότι θα συμφωνήσουν όλοι μαζί σας, αλλά κατά τη δική σας αίσθηση, πηγαίνοντας ο πολίτης στην κάλπη, από 17 μέχρι όσο βαστάει η καρδιά του για να ψηφίσει, τι θα πρέπει να έχει στα ζητήματα των εθνικών θεμάτων και της εξωτερικής πολιτικής, καθαρό ψηφίζοντας? Δεν ψηφίζει μόνο με κριτήρια εξωτερικής πολιτικής ο πολίτης. Ο πολίτης προφανώς, βεβαίως. Αλλά σε ό,τι αφορά ζητήματα εξωτερικής πολιτικής, θα πρέπει να έχει, ακόμη και αν ψηφίσει για λόγους εκλογικής μηχανικής, θα πρέπει να έχει καθαρό μερικά πράγματα. Η ερώτηση που έκανε η δημοσιογράφος του, η κυρία Τζίμα, νομίζω, στον κύριο Βαρουφάκη, έδειξε το μέγεθος της ακαταλληλότητας του ανδρός. Το έδειξε σε όλους. Όσοι τον είχαν δει ως υπουργό οικονομικών από κοντά, όπως είχα την ατυχία να τον δω εγώ, έστω και εξ αντανακλάσεως, για αυτούς δεν είναι καινούριο. Το βράδυ εκείνο θα κάνει τηλέφωνα, ελπίζω να δουλεύει το κινητό και να έχει μπαταρία, και θα ακούσει με προσοχή. Δηλαδή δεν υπάρχει σύνταγμα, δεν υπάρχει το δικαίωμα ενός κράτους να αμυνθεί όταν ένοπλοι μπαίνουν μέσα. Πάμε και πιάνουμε τους μετανάστες με τη βεβαιότητα ότι είναι άοπλοι. Τους Τούρκους κομμάτων δεν θα στείλουμε τους δικούς μας στρατιώτες να τους πούν να παραδώσουν το πλάτι τους και να συλληφθούν. Θα πρέπει να δει ότι το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης παρετείται το δικαιώματος εκμετάλλευσης του υποθαλάσσιου πλούτου ή το έχει βάλει στη διατίμηση καλύτερα. Αυτό είναι συνιστά εθνική μειοδοσία και δεν μπορεί ένα κόμμα να είναι χμάλωτο μιας φυλής και 5-10 στελεχών που παριστάνουν το τμήμα περιβάλλοντος. Θα πρέπει να δει τις παλαινοδίες της Νέας Δημοκρατίας σε ό,τι αφορά την υπεράσπιση του βορειοϋπηρωτικού ελληνισμού. Οι άνθρωποι αυτοί είναι Έλληνες όπως εμείς. Δεν έχουν κανέναν άλλο να τους προστατεύει. Δεν μπορεί να τους προστατεύσει οι ομογενείς μας στην Αμερική, οι οποίοι κάνουν πολύ περισσότερη φασαρία από όσο κάνει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Και ταυτόχρονα να δει ότι οι Έλληνες διπλωμάτες με επικεφαλή στην πρέσβη τρέξαν εκεί πέρα, παρέστησαν, ξενύχτησαν και επετράπη η εκλογική νοθεία.
και βγήκαν τα αποτελέσματα και ο Μπελάρης τουλάχιστον κέρδισε. Είναι μια ηθική. Δεν θα τον αφήσουν να είναι δήμαρχος γιατί θα τον καταδικάσουν. Αυτή είναι η δικιά μου εκτίμηση. Μακάρι να πέσω έξω. Δεν έχω κανένα πρόβλημα να πέσω έξω. Αλλά ο άνθρωπος τουλάχιστον έχει μια ηθική δικαίωση. Πήγε στη φυλακή, αλλά εξελέγει. Λοιπόν, θα πρέπει να βγάλουν τα συμπεράσματά τους και να δουν και τα πρόσωπα. Γιατί σας το λέω, κύριε Σαχίνη, αν κάτι έχω καταλάβει είναι ότι οι ιδεολογίες παίζουν ένα μεγάλο ρόλο, αλλά και τα πρόσωπα που καλούνται να εκπληρώσουν τα καθήκοντα μπορεί να έχουν τη λάθος ιδεολογία, να μην έχουν πλήρης αντίληψη κτλ. Αλλά αν είναι έντιμοι άνθρωποι και αν είναι άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν μπορούν να, και έχουν δεξιότητες, μπορούν να, μπορούν να παίξουν θετικά, θετικό ή αρνητικό κρίσιμο ρόλο. Και να δούμε εδώ, ας πούμε, ότι ο Ευάγγελος Βενιζέλος έκανε μια αριστοτεχνική κίνηση που πέρασε χωρίς να το καταλάβει κανένας, κατέθεσε επιφυλάξεις και δεν μπορούμε να συζητήσουμε στο δικαστήριο εκτός αν παραιτηθούμε. Δικαιώματα κυριαρχίας, εθνικής άμυνας κτλ. Δεν του είπε κανείς ποτέ μπράβο γι' αυτό. Εγώ, εμένα με εντυπωσίασε όχι μόνο ότι το έκανε, αλλά και ο τρόπος με τον οποίο το έκανε. Αθορύβωσε. Το μάθαμε μετά. Θα δούμε ότι τα πρόσωπα μετράνε. Και γι' αυτό πρέπει να είναι πρόσωπα τα οποία είτε να έχουν το ταλέντο, είτε να έχουν τις γνώσεις και ή δυνατόν και τα δυο μαζί. Και πιστεύω ότι μέσα στην ελληνική κοινωνία υπάρχουν. Και εγώ προσωπικά βλέπω μέσα στους υποψηφίους των κομμάτων ανθρώπους, οι οποίοι έχουν και τα δυο. Λοιπόν, είναι αιχμάλωτοι των κομμάτων τους. Τα κόμματα είναι ο ελάχιστος κοινός παρανομαστής. Αλλά αν οι κατάλληλοι άνθρωποι βρεθούν στις κατάλληλες θέσεις, πιστεύω ότι θα έχουμε μια καλύτερη τύχη. Ποτέ δεν παρατάμε την προσπάθεια. Η εξωτερική πολιτική είναι μια προσπάθεια που συνεχίζεται. Δεν είναι ένα μάτς που τελειώνει στο 1.90 ή τουλάχιστον ακόμη όταν λήξει παράταση. Δεν υπάρχει λήξη. Γιώργος Σαϊφαντής, θέλω να τον ευχαριστήσω ειλικρινά για αυτή τη συζήτηση σε ένα κλίμα κόντρα στο κλίμα των τουλάχιστον το προεκλογικό, αμιγώς πολιτική όμως συζήτηση. Θέλω να πιστεύω και για τους ακροατές. Εγώ σας ευχαριστώ για τη συζήτηση, κύριε Σαχίνη, και για τη δυνατότητα που δίνετε να καταθέσω κάποιες εισηγήσεις στους ακροατές σας. Καλή τροφή προς σκέψη, τουλάχιστον. Πάντα. Καλή σας ημέρα, κύριε Ιφαντή, από το Ηράκλειο. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα από την Αθήνα. Γεια σας, κύριε Σαχίνη.